κάνετε τώρα εσείς για να διασφαλίσετε να μην ξαναγίνουν όλα αυτά? Γιατί πραγματικά η διαπίστωση... Αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, το οποίο αλλάζει, γιατί είναι ένα σύστημα, λέτε αλλάζει, τώρα ακριβώς, όλο αυτό. Ναι, είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναφτιαχτεί. Μόνο που πρέπει, κυρία Παπαδάκου, να γίνει, και αυτό ήταν και το μεγάλο μας πρόβλημα τα προηγούμενα δύο χρόνια, είναι ότι εκτός από όλα αυτά, τα οποία τα ξέρουμε από την πρώτη μέρα, γιατί είμαστε και στο σύστημα μέσα χρόνια και ξέρουμε τι γινόταν και τι παίζονταν, όμως έπρεπε να ισορροπήσουμε ένα σύστημα το οποίο ήταν στα πρόθυρα της λειτουργικής κατάρρευσης. Mm-hmm. Διότι όλα αυτά που λέμε τώρα και τα κουβεντιάζουμε και που θα έπρεπε η δικαιοσύνη να τα έχει κυνηγήσει και πιο νωρίς κτλ. Εάν σκάγανε τρία νοσοκομεία, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Έχετε, λέτε, και την δεν καθημερινότητα. Είχε... Δεν είναι η καθημερινότητα, είναι η βασική ανάγκη. Εδώ είχαμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε υγειονομική φτώχεια. Εκτός νοσοκομιακής κάλυψης. Έπρεπε να πληρώνουν. Διαγράψαμε 180 εκατομμύρια χρέη σε ανθρώπους που τους το είχαν χρεώσει τα δημόσια νοσοκομεία. Επειδή πήγανε πηγόντως και αφού τους δέχτηκαν και θεραπεύτηκαν, τους τα χρέωσαν στην εφορία. Οι ασθενείς, λέτε. Ναι, μιλάω για ανθρώπους που βρέθηκαν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης, όχι για να εμπαταχτσίδες, αλλά γιατί χάσαν τις δουλειές τους. Γιατί απολυθήκαν, γιατί ήξεραν τα μαγαζιά τους και τους οποίους έπρεπε να καλύψουμε. Και το κάναμε το Φλεβάρι του 16. Και το οποίο άργησε και να μαθευτεί. Διότι δεν το είπαν αυτό το ΜΜΕ. Δεν το είπανε αυτό. Καλά, πολλά δεν λένε. Λοιπόν, ή έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε ένα σύστημα. Διότι από το Γενάρη του 2015 μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 είχαμε δώσει στα νοσοκομεία 300 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Και τελικά φτάσαμε να δώσουμε 1,185 τους τελευταίους τρεις μήνες για να μπορέσει να ισορροπήσει το σύστημα. Έπρεπε να βάλουμε κόσμο μέσα και χρησιμοποιούσαμε όλοι, γιατί είχε φύγει κόσμος με συνταξιοδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ τον Οκτώβριο που έκατσα αυτή την καρέκλα εδώ, μπορεί να παίρνανε από 40-50 διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα κάθε μέρα για τους πρώτους 3-4 μήνες και να λένε χάλασε αυτό, γκρεμίστηκε εκείνο, δεν έχω τούτο, μου λείπει αυτό. Σε διάλυση, λέτε. Ακριβώς. Δηλαδή, παρά το πάρτι. Και τώρα, ναι, προφανώς, γιατί εκεί, κοιτάξτε, αυτό το εγκληματικό που έγινε μετά το 10, ποιο ήταν? Ότι μπήκε ένα οριζόντιο χατζάρι που είπε η Τρόικα, το οποίο έπεσε επί δικαίων και αδίκων. Και προσέξτε, την ίδια στιγμή που συνεχίζαμε να αγοράζουμε και να πληρώνουμε πανάκριβα φάρμακα και πανάκριβα υλικά, λείπανε λόγω των περικοπών καθημερινής χρήσης και φτηνά υλικά τα οποία έκαναν τα νοσοκομεία να δυσλειτουργούν τα μάλα. Κατέρεαν, λέτε. Κατέρεαν το σύμπαν, ακριβώς. Τα νοσοκομεία, τα δημόσια βέβαια, για αυτά μιλάμε τώρα. Για τα δημόσια, για τα δημόσια μιλάμε και για τις δημόσιες δομές υγείας μιλάμε και τα οποία έπρεπε να τα ισορροπήσουμε. Και δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να ισορροπήσει αυτό το πράγμα και τώρα ισορροπήσει. Τώρα πατάμε. Δεν είμαστε έτσι. Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα, αλλά το σύστημα έχει ισορροπήσει. Ναι. Οπότε έχουμε αρχίσει και μια διαδικασία. Δηλαδή, επίσης έπρεπε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση ασθενών σε φάρμακα. Την πρόσβαση. Κοιτάξτε, βλέπετε τώρα να υπάρχουν κοινωνικά φαρμακεία όπου πήγαιναν καρκινοπαθείς για να πάρουν από τα περισσευούμενα αλωνών τα χημειοθεραπευτικά τους, τις θεραπείες τους, τα χάπια τους, κλπ. Δεν υπάρχει αυτό. Καλύπτονται στις δημόσιες δομές. Και η ανασφάλιση και οι ασφαλισμένοι και οι άποροι και οι πάντες. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να ισορροπήσει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που έχουμε αρχίσει και κάνουμε είναι πρώτον, ότι βγαίνει το δελτίο τιμών με έναν τρόπο, τον οποίο και τα 5 δελτία τιμών που έχουν βγει μετά, κανείς δεν έχει καταγγείλει από τις φαρμακοβιομηχανίες ότι εδώ παίζουμε παιχνίδια. Κανείς δεν το έχει καταγγείλει αυτό. Πρώτον. Δεύτερον. Για πρώτη φορά εφαρμόσαμε τη διαπραγμάτευση που αρχίζει να κατεβάζει τις τιμές σε φάρμακα και ειδικά ακριβά και φάρμακα υψηλού κόστους. Ταμεία λέτε. Διαπραγματεύονται με τις εταιρείες. Ο ΕΟΠΗ είναι. Τώρα είναι ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Τώρα ένα ταμείο έχουμε. Λοιπόν, μπαίνουν κριτήρια που νομοθετήσαμε το Health Technology Assessment που δεν θα μπαίνει μια θεραπεία μέσα μόνο στη φάση του ότι επειδή κυκλοφορεί στις άλλες χώρες. Αλλά εάν προσθέτει θεραπευτικό όφελος, αν καλύπτει καινούργια ανάγκη που δεν καλυπτόταν πριν, που μπαίνουν δηλαδή και ουσιαστικά επιστημονικά κριτήρια, ή απλά είναι μια αντιγραφή μιας άλλης, η οποία δεν μας εφέρει και να μπει σε τελική ανάλυση. Γιατί έτσι ρυθμίζει το παιχνίδι. Και το βασικό πάνω απ' όλα τελικά είναι ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα επεκταθεί στο σύνολο της δαπάνης και της φαρμακευτικής αγοράς. Και πρέπει μετά και βγαίνοντας και από τα μνημόνια να δούμε και πού θα πάει αυτή η δαπάνη. Για να μην ξεχνάμε ότι με τις περικοπές που έκανε και ο Λοβέρδος το 12 και ο Άδωνης και μετά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει πέσει στις πλάτες του κόσμου. Με την αύξηση της συμμετοχής. Αυτό θα σας ρωτούσα, ότι μειώθηκε η δαπάνη. Αλλά αυξήθηκε ναι, αλλά η συμμετοχή. Αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έπεσε στις πλάτες των ασθενών. Και το οποίο πρέπει
Πώς το λένε και εδώ, είναι ο σχεδιασμός και της επόμενης μέρας. Αυτό που θα θέλαμε να έχουμε πετύχει και δεν το έχουμε πετύχει είναι να μειώσουμε τη συμμετοχή του κόσμου. Είναι να μειώσουμε τη συμμετοχή του κόσμου. Γι' αυτό σας το έθεσα τώρα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και προσπαθούμε και τώρα θα υπάρξει και, και κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλά φάρμακα έχουν κατέβει οι τιμές τους. Μπορεί να έχουν, αυτό σημαίνει μικρότερη συμμετοχή του κόσμου. Και επίσης πρέπει να αλλάξει και όλος ο σχεδιασμός, ο οποίος είναι πολύπλοκος. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο και πολύπλοκο πράγμα, γιατί έτσι το είχαν φτιάξει. Και ειδικά όταν άρχισαν να υπολογίζουν την ασφαλιστική τιμή. Γιατί, δηλαδή, από το 2012 και μετά, δεν υπολογίστηκε η λεγόμενη ασφαλιστική τιμή. Ότι αν έχω 10 φάρμακα τα οποία έχουν την ίδια δραστική ουσία, υπάρχει αυτό που είναι το off-patent, δηλαδή το πρωτότυπο που έχασε την πατέντα, και υπάρχουν και τα άλλα που είναι αντίγραφα άλλων εταιριών. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πολάκη. Αυτά δεν σημαίνει ότι το κάθε ένα το πληρώνουμε στην τιμή που λέει. Υπολογίζουμε μια τιμή. Και υπάρχει λεγόμενη διαφορά ασφαλιστική τιμή με την τιμή του φαρμάκου, η οποία προστίθεται στη συμμετοχή. Ναι. Για να γυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση που μας απασχολεί και που άρχισε και η Προκαταρκτική Επιτροπή. Όλα αυτά που περιγράφονται είναι ανατριχιαστικά, με βαλίτσες, με μια κατάσταση λοιπόν. Αυτά που περιγράφονται και αυτά που αποκαλύπτονται στη συνέχεια δείχνουν μια μαφία, ξέρετε. Ναι. Θα δούμε ποια θα αποδειχθούν και για ποιους βέβαια. αυτό μένει να αποδειχθεί από τη Βουλή ή από τη Βουλή ή από τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω, τα πιστεύετε αυτά έτσι? Γιατί είναι σκηνές. Για πείτε μου, τα πιστεύετε? Τα πιστεύετε. Σαφώς και τα πιστεύω. Κοιτάξτε, ας πω ένα παράδειγμα. Όταν διαβάζει κανείς και λέει και βλέπει αυτό το Harvard Project. Έτσι, και βλέπει αυτό το Harvard Project. Δηλαδή ένα πρόγραμμα της Νοβάρτης που έλεγε, πώς θα ήταν του Μάρτη του 2013, αν θυμάμαι καλά, έτσι, αυτό, έτσι. Το οποίο έλεγε ότι μέσα σε 10 μήνες πρέπει να έχουν πάρει τιμή, να έχουν πάρει ασφαλιστική τιμή 10 φάρμακα που έχουμε τώρα στο περίμενε, ακριβά φάρμακα, και πρέπει να, επίσης πρέπει να πάρουμε και τόσα εκατομμύρια χρέη, τα οποία έχει το δημόσιο προς τις εταιρείες μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το ότι λέει μέσα η δικογραφία ότι το κατέληξαν και μάλιστα βάλανε και είπαν ότι πρέπει να δεσμεύσουμε και πολιτικούς για να γίνει αυτό και να δεσμεύσουμε. Μιλάνε για υπουργούς υγείας, ναι, μέχρι και δεσμεύσουμε το τους υπουργούς, think tank, ας πούμε, του Πρωθυπουργού. Το think tank του Πρωθυπουργού, του Σαμαρά τότε, ότι πρέπει να δεσμεύσουμε κάποιους ανώτερους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΗ και τα λοιπά που είχαν βαρύνοντα ρόλο στη λήψη των αποφάσεων κτλ. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Αν κοιτάξει κανείς το Μάρτιο της επόμενης χρονιάς, του 2014, έχει υλοποιηθεί όλο το πρόγραμμα. Έχει υλοποιηθεί. Το βλέπετε δηλαδή στην πράξη. Το βλέπεις στην πράξη. Που βλέπετε δηλαδή, τότε. Κοιτάξτε, τα είπα και στη Βουλή μέσα. Έτσι, τα είπα και στη Βουλή μέσα. Αυτό που βγήκε ότι για τα 65 εκατομμύρια, ναι, μα τόσα βγήκανε. Ο κύριος Γεωργιάδης από τότε που ανέλαβε. Έχετε πάντως μια προσωπική. Δεν είναι θέμα προσωπικού. Με τον κύριο Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας σκληρός ακροδεξιός, ο οποίος ανέλαβε μια διαταγμένη υπηρεσία όταν ανέλαβε Υπουργός Υγείας, ότι αυτό το διαλύουμε και παραχωρούμε πάρα πολλά πράγματα στον ιδιωτικό τομέα. Σε μια εβδομάδα μέσα έδιωξε 2.500 ανθρώπους από την πρωτοβάθμια που είχαμε τότε. Και προσπαθούμε να τη στήσουμε και σήμερα και ξεκινάμε και έχουμε αρχίσει με τη στόμη κτλ. Είναι μια μεγάλη μαχαιριά στο δημόσιο σύστημα υγείας αυτό το οποίο έκανε. Και εδώ τώρα ανακαλύπτονται και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι ότι όλα τα φάρμακα τα οποία περιγράφονται στο Harvard Project μπήκαν, τιμολογήθηκαν και πήραν και ασφαλιστική τιμή επί Υπουργείας κ. Γεωργιάδη. Έτσι. Τα 65 εκατομμύρια που λέει η μάρτυρες κτλ. Είναι το άρθρισμα των ποσών τα οποία πήρε από τον Ιούνιο. Ακριβώς. Από τον Ιούνιο στο Δεκέμβρη. Και είχε πάρει και πιο πριν. Μια μεγάλη παρτίδα, το Μάρτι, 49 εκατομμύρια. Έχει πάρει άλλα 65 πριν. Και πήρανε και τα 140 που λένε, άμα υπολογίσει κανείς το πόσα πήραν και από τα νοσοκομεία, γιατί αυτή η δαπάνη που είχατε πει και εσείς στην εκπομπή σας κτλ. Είναι αυτά που πληρώσε ο ΕΟΠΗ. Αυτά τα οποία πλήρωσε τα νοσοκομεία από τα ληξιπρόθεσμα, περίπου εκεί αρθίζουν. Έκανα 20 στην Νοβάρτη συνολικά, άρα υλοποιήθηκε το 140. Υλοποιήθηκε το 140 εκατομμύρια που είχε βάλει βέβαια, μέσα. Ξέρετε και επίσης εδώ, προσέξαμε, για να μπουν αυτά τα φάρμακα, έγινε αυτή η τροποποίηση στην υπουργική απόφαση, που πάλι την είπα στη Βουλή. Και νομίζω είχε αναδειχθεί και από κάποια μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, έλεγε ότι για να μπει ένα φάρμακο στη θετική λίστα, δηλαδή να πάρει ασφαλιστική τιμή, να το αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ,
έπρεπε να κυκλοφορεί και να αποζημιώνεται στα 2/3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος πάντων σε όχι λιγότερα από 12. Έτσι έλεγε η υπουργική απόφαση που ίσχυε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. 5/9 του 2013, αν θυμάμαι καλά, βγάζει ο κύριος Γεωργιάδης μια καινούργια υπουργική απόφαση που λέει ότι μπαίνει και αποζημιώνεται από τον οποίο παίρνει ασφαλιστική τιμή, αν αποζημιώνεται στα 2/3 των χωρών που κυκλοφορεί. Δηλαδή κυκλοφορεί σε 3 χώρες, αποζημιώνεται σε 2, μπαίνει στην Ελλάδα, παίρνει ασφαλιστική τιμή στην Ελλάδα. Έτσι έβαλε και κάποια συγκεκριμένα φάρμακα που κυκλοφορούσαν μόνο σε 2 χώρες. Όπως ήταν το Ζακάβι, το Βοτούμπια και το Σίγνιφορ. Κυκλοφορούσαν σε 2 χώρες, αποζημιώνονταν και στις 2, μπήκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι τυχαίο. Αυτό είναι τυχαίο. Και προσέξτε, αν αυτή η ρύθμιση είναι τόσο καλή, γιατί το Μάρτι της επόμενης χρονιάς του 2014 την αλλάζει την απόφαση. Ναι. Αυτή. Και γυρίζει το τώρα, προηγούμενο. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε για μετρητά. Θα βρούμε ποτέ πορεία χρήμα. Αυτό λέει ο κόσμος. Ή θα βρεθούν όλα αυτά. Ή πάλι θα έχουμε μια επανάληψη της ιστορίας όπου θα τρώγονται στη Βουλή. Εμείς θα τους βλέπουμε σαν θεατές να τρώγονται και δεν θα βρεθεί ποτέ τίποτα ή δεν θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αποδοθεί καμία ευθύνη αν έχουν γίνει όλα αυτά. Να σου πω κάτι. Εμένα αυτή η κουβέντα με ενοχλεί. Για πείτε το. Και ξέρετε γιατί με ενοχλεί αυτή η κουβέντα. Την ακούω κι εγώ αυτή την κουβέντα. Ναι. Πριν δεν μπορεί από ο κόσμος κάποια... θα είστε στο κοντά αυτό. Σας το λένε και ακούστε, εσάς. Ακούστε. Φυσικά και μου το λένε. Φυσικά και μου το λένε. Και είναι ένα άγχος του κόσμου κτλ. Αλλά ακούστε με. Πριν από 4-5 χρόνια, για όλα αυτά, υπήρχε κουβέντα στους κύκλους αυτών που ήξεραν. Δηλαδή ενός κομματιού του υγειονομικού σώματος κτλ. Άντε και σε μερικούς δημοσιογράφους. Άντε και σε μερικούς δημοσιογράφους. Έτσι. Υπήρχε και σε ένα κύκλο των δημοσιογράφων που ήταν, είχε ενεργό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ήταν βαθιά ανοιχτωμένο σε σχέση με αυτό. Αυτή τη στιγμή αναδύεται και βγαίνει στην επιφάνεια μια μεγάλη μπόχα. Μια μεγάλη μπόχα, η οποία βγαίνει με στοιχεία. Δηλαδή, αυτό που σας περιέγραψα πριν δεν είναι φαντασιακό σενάριο, έτσι. Είναι, δεν είναι έχω μια υπουργική απόφαση που ευνοεί μια εταιρεία, μπορεί να ευνοεί και μια άλλη, ας πούμε. Λέτε με ονόματα, με φάρμακα. Ναι, εδώ λέει ότι έχει εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας που λέει σε 10 μήνες πρέπει να έχουμε πετύχει αυτά. Και παρακολουθείς τι έγινε στους 10 μήνες και βλέπεις ότι έγινε. Με υπουργικές αποφάσεις, με ποσά, με όλα αυτά. Τι, αυτό τυχαίο είναι. Και επίσης είναι το εξής, ότι δουλειά της δικαιοσύνης είναι να βρει και τη διαδρομή του μαύρου χρήματος. Όλα αυτά που συνέβησαν και πριν το 2010 και μετά το 2010, έτσι, και από τον κύριο Λοβέρδο, και που υπάρχουν σαφείς καταγγελίες, ας πούμε, που λέει ότι ευνόησε με την τιμολόγηση και τα πρώτα δελτία τιμών την Οβάρτης. Και ότι ο κύριος Αλμάς έκανε μια προσπάθεια να ρίξει τις τιμές και μετά έφυγε, γιατί και αυτά κυκλοφοράνε. Και υπάρχουν και εσωτερικά email, που τα έχουμε πάει και στην εισαγγελία κτλ. Τα οποία λένε ότι μια χαρά κερδίσαμε με τις δύο τιμολογίες που έκανε ο κύριος Λοβέρδος με τα δύο δελτία τιμών. Όταν λέτε εσωτερικά email, τι εννοείτε? Εννοώ email τα οποία της ίδιας εταιρείας, τα οποία μας είχαν έρθει και εμάς εδώ, τα είχαμε πει στη Βουλή τότε, αυτό ήταν που πυροδότησε και τη μήνυση από τη μεριά τους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν που βγήκαν στο φως και κουβεντιάζονται, το πρώτο μεγάλο κέρδος είναι ότι αποκαλύπτεται το τι έχει παιχτεί. Το τι έχει παιχτεί. Το αν θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, εμείς η πολιτική βούληση να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Διότι αυτά δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Γιατί πρέπει να γίνει κοινωνική συνείδηση ότι αυτό το μοντέλο χρεοκόπησε τη χώρα. Και αυτό που λέμε για δίκαιη ανάπτυξη, για δίκαιη κατανομή του πλούτου, για παραγωγική ανασυγκρότηση, δεν μπορεί να εμπεριέχει αυτό το σύστημα. Και ξέρετε, αν τιμωρηθεί αυτό το σύστημα, κλείνουμε και λογαριασμούς με το παλιό. Κλείνουμε πολλούς λογαριασμούς. Με όλο το σύστημα, το οποίο μετά τη μεταπολίτευση ειδικά δυσοδόμησε πάνω στη χώρα. Να ρωτήσω έτσι κάτι. Μήπως αυτό απαξιώνει, αυτό που λέει ο κόσμος, ότι απαξιώνει το πολιτικό σύστημα και οδηγείται το πολιτικό, ο κόσμος σε ακροδεξιά μορφώματα, σε ακροδεξιές επιλογές. Το κουκούλωμα είναι το οποίο μπορεί να οδηγήσει αυτά που λέτε. Τι λέτε? Δηλαδή πρέπει να τα βγάζουμε στη φόρα γενικώς, τα κλείνουμε μετά, έτσι, για να μην πειράξουμε πράγματα για καταστάσεις, να μην ακουμπήσουμε τη βαθιά καρδιά του συστήματος. Τότε είναι που απαξιώνει το πολιτικό σύστημα. Και η αριστερά γι' αυτό το λόγο βγήκε. Ο ελληνικός λαός το 2015 ακούμπησε την ελπίδα του στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήθελε να ξεφύγει από αυτό που ζούσε τα προηγούμενα χρόνια και τις περικοπές και τα μνημόνια και τη διαφθορά.
Εμείς υποστήκαμε ένα συμβιβασμό τον Ιούλιο του 2015, μετά από μια διαπραγμάτευση. Σας ρωτούσα και γι' αυτό, γιατί προέρχεστε από τη ριζοσπαστική εσείς αριστερά, σαφώς, έτσι. Θέλω να σας πω αν είστε ικανοποιημένος. Από... Ναι, ή μιλήσατε τελικά για συμβιβασμό. Ναι, τελικά είμαι. Και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τελικά είμαι. Ναι, διότι ήταν πολύ μεγάλη επιλογή εκείνο το βράδυ να πεις ότι μένω και το παλεύω. Κάνω ένα βήμα πίσω για να ξαναπάω μπροστά. Το 15 λέτε, ναι, τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο ακριβώς, mm-hmm. μετά το συμβιβασμό mm-hmm. που έγινε, μετά το δημοψήφισμα και τη συμφωνία και το πνίξιμο mm-hmm. της χώρας που μας οδήγησαν εκείνη τη στιγμή. Και θεωρώ ότι αυτά που έχουμε καταφέρει σε επίπεδο ανάταξης και ανάπτυξης του συστήματος υγείας αυτά τα δύο χρόνια, άξιζε τον κόπο αυτή η προσπάθεια και όλος αυτός ο πραγματικά κοπιώδης αγώνας για να ισορροπήσουμε τη χώρα ξανά. Και φαίνεται και από την πορεία με τις αξιολογήσεις. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που βγαίνει. Το πρώτο πρόγραμμα που βγαίνει, και ξέρετε γιατί βγαίνει, βγαίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι για δεν κλέβουμε στην κορφή, και ο δεύτερος είναι γιατί ο λαός έχει καταλάβει και έχει βάλει πλάτη. Γι' αυτό βγαίνει. Γι' αυτό βγαίνει. Έχετε υποστεί απειλές για όλα αυτά, γιατί έχετε και ένα λόγο ο οποίος δεν συνηθίζεται στην πολιτική. Ναι. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Το ξέρω. Έχετε υποστεί κριτική, έχετε mm-hmm. μετανιώσει για κάποιες εκδηλώσεις σας, οι οποίες. Όχι, ας πούμε, ίσα-ίσα που επιβεβαιώνω. Τη συνυπογράφετε και σήμερα, δηλαδή. Σαφέστατα και τα επιβεβαιώνω. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα μου ήταν όταν είχαμε δώσει την πρώτη συνέντευξη εδώ μαζί με τον Αντρέα, όταν είχαμε πάρει το πρώτο πόρισμα του ΣΕΙΠ για το Κελπνό. Μάλιστα. Που έλεγε για τη διαφημιστική δαπάνη, για τις εξαρτίες, για τη γρήπη. Μ' είχε πει ένας συνάδελφός σας σκύλο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Και αυτό, ναι, βέβαια όλα τα κανάλια τότε δεν το δείχνανε. Αλλά αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι το εξής. Ναι. Βλέποντας και το τι έχει γίνει. Όλοι αυτοί που είχαμε καλέσει τότε για να τους δώσουμε συνέντευξη, τα είχαν πάρει όλοι από το Κελπνό. Όλοι σχεδόν. Τους βρήκατε δηλαδή. Βέβαια, ναι, στα περί όλοι τους βρήκαμε. Στις συμβάσεις που είχαν υπογράψει. Και λέω, κοίταξε να δεις πόσο τρυφερά πόδια είμαστε που τους καλέσαμε. Αυτούς που είχαν πάρει από το Κελπνό ένα σκασμό λεφτά για να τους πούμε, παιδιά, ανακαλύψαμε ότι το Κελπνό έδωσε αυτά στην κυρία Στουρνάρα, έκανε αυτά με τις άλλες, πώς το λένε, συμβάσεις, ότι έδωσε χρήματα που δεν έπρεπε να δώσει, γιατί αυτά είναι υγειονομικά μηνύματα και δεν έπρεπε καν να δώσει λεφτά για αυτά τα πράγματα κτλ. Πάντως ο κύριος, λοιπόν, Στουρνάρας στο Δελφούς, όπου ήταν και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και λοιπά, σε αυτό το event που γίνεται, είπε ότι ντρέπεται που ζει σε αυτή τη χώρα. Ότι... Και εγώ ντρέπομαι που είναι ακόμα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Γιατί, και το λέω έτσι πολύ στα ίσα, διότι, προσέξτε, μας δούλευε ψηλό γαζί στην ομιλία του στη Βουλή. Έτσι, μας δούλευε ψηλό γαζί. Ακούσατε τι είπε. Είπε ότι... Μιλάτε για την Νοβάρτης όταν γινόταν. Μιλάω για όλο αυτό που προσπάθησε να υπερασπιστεί τη σύζυγό του. Έτσι. Είπε ότι είναι μια εταιρεία από το 2008 μέχρι το 2017. 10 χρόνια σχεδόν. 10 χρόνια. Ότι σε αυτά τα 10 χρόνια έχει πληρώσει 1,700 εκατομμύρια φόρους. 1.700.000 ευρώ φόρους έχει πληρώσει. Αυτά τα πληρώνει ο Στουρνάρας. Και μετά μας λέει, δηλαδή για να έχει πληρώσει 1.700 φόρους, πρέπει, δηλαδή 170.000 ευρώ το χρόνο, αν πούμε 25% ο φόρος, 25% των μεικτών κερδών. Έκανε έτσι, τζίρο. Έπρεπε να έχει τζίρο. Όχι, ο τζίρος είναι πολύ. Για τα μεικτά κέρδη μιλάμε. Έτσι, τα μεικτά κέρδη προφόρων. Έπρεπε να έχει 650.000 ευρώ το χρόνο. Να έχει μεικτά κέρδη και να πηγαίνει στο 25%, αν είναι 170. Λοιπόν, και μετά μας περιγράφει ότι εγώ από αυτό το συνέδριο έβγαλα 2 χιλιάρικα, από το άλλο συνέδριο έβγαλα 3 χιλιάρικα. Δηλαδή, πόσα εκατοντάδες συνέδρια πρέπει να έχει κάνει για να έχει αυτά τα μεικτά κέρδη, άρα αυτή την καθαρή φορολόγηση. Λέτε ότι δεν τα δήλωνε αυτό. Προφανώς. Λοιπόν, μας δούλευε ψηλό γαζί σε εκείνη την ομιλία. Λοιπόν, απλά δεν είχαμε τη δυνατότητα και τότε να απαντήσουμε μια σειρά από πράγματα. Θα απαντηθούν όμως και στην πορεία αυτά. Και εγώ ντρέπομαι που είναι ακόμα διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, όταν έχουμε μια εθνική προσπάθεια να βγει η χώρα από τα μνημόνια και την Επιτροπία τον Αύγουστο και ο κύριος Στουρνάρας επιμένει σε προληπτική γραμμή στήριξης. Αυτή η προληπτική γραμμή στήριξης δηλαδή είναι για άλλο μνημόνιο πρακτικά. Αυτό είναι η ιστορία. Το προληπτική γραμμή στήριξης. Μιλάμε ότι πρέπει η χώρα να ξαναείνει σε επιτροπία και σε ένα άλλο, ίσως και πιο ελαφρύ μνημόνιο. Εξέφρασε την ίδια άποψη με τον κύριο Σιμίτη, αν δεν με απατάει. Καλά, εντάξει, ο κύριος Σιμίτης τώρα τι να μας πει. Έτσι. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Σιμίτης. Ο κύριος Σιμίτης είναι αυτός που οργάνωσε τον εκμαυλισμό της ελληνικής κοινωνίας και τη διάχυση του μαύρου χρήματος. Τι να μας πει τώρα, επειδή το λέμε εξυγχρονισμό και εξυγχρονισμό. Λοιπόν, ίδιο κογκλάδιο ήταν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί οι τύποι ήταν το ίδιο κογκλάδιο. Και προσπαθούν μέσα από την προληπτική γραμμή στήριξη. Είναι προληπτική γραμμή για να σωθούν οι ίδιοι. Δεν είναι για να σωθεί ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία. Έτσι. Εμάς μας κατηγορούν, κύριε Παπαδάκου, ότι η συμφωνία η άλλη ήταν τρίτο μνημόνιο. Έτσι. Και ήταν τελικά. Δηλαδή η προληπτική γραμμή δεν είναι τέταρτο.
τι είναι. Η προληπτική γραμμή τι είναι και γιατί το θέλουμε δηλαδή τώρα. Θέλουν να μείνουμε στο μνημόνιο. Θέλουν να μείνουμε σε μια επιτήρηση και επιτροπία προκειμένου να μην ακουμπηθούν οι ίδιοι. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί τους προστατεύει ένα σύστημα απ' έξω. Σαφέστατα και τους προστατεύει. Δεν τους προστατεύει. Σαφέστατα και τους προστατεύει. Λοιπόν, και νομίζω ότι κάποια πράγματα, δηλαδή, αν είχε στοιχειώδη ευδειξία ο κ. Τουρνάς, έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί. Και με αυτά που έχουν βγει για τη συζητή και από τη στιγμή. Δηλαδή, έχει τον διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδα να λέει ότι, να λέει η κυβέρνηση, παιδιά, πάμε για καθαρή έξοδο με ό,τι δεσμεύσει έχουμε πάρει σε σχέση με τα πλεονάσματα κτλ. Κτλ. Που και κάποια πράγματα στο μέλλον προφανώ με βάση την πορεία τη οικονομία θα διαπραγματευτούν. Και έχει τον διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδα να λέει όχι, η πολιτική γραμμή στήριξη. Δηλαδή, νέο μνημόνιο. Δηλαδή, νέα μέτρα. Το προληπτική γραμμή στήριξη, ας πούμε, μπορεί να περιέχει ότι ξέρεις, δεν θα αυξήσεις τον κατώτερο μισθό μετά τον Αύγουστο. Μπορεί να έχει τέτοιο πράγμα μέσα. Ή σε σχέση με τις δανειακές ανάγκες της χώρας πρέπει να έχεις κάποια άλλα μέτρα. Άρα θα σου ζητάω να παίρνεις και άλλα μέτρα αν δεν πετυχαίνεις κάποιους στόχους. Αυτό είναι που θέλει ο κύριος Λουγνάρας. Και εγώ ντρέπομαι που είναι εκεί που είναι. Καταλήγοντας, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι. Και αν δηλαδή, μου λέτε ότι αν. Πώς το λένε, αν έχω μετανιώσει αυτά που έχω πει, όχι, δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Γιατί η βρωμιά τελικά είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Παπαδάκου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δυστυχώς, στο χώρο και το δικό σας, των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων, είχαν ένα κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντα ένα κεντρικό ρόλο. Αυτό, να το ξέρεις, σε όλες τις περιπτώσεις. Ξέρετε τι, είστε. Ένας από τους μεγαλύτερους ιδεολογικούς μηχανισμούς. Κάθε βράδυ μπαίνετε σε εκατομμύρια σπίτια και κάνετε πλήση εγκεφάλου σε κόσμο. Έτσι. Και εγώ θα σας το πω αλλιώς. Κάποιοι ενημερώνετε κιόλας. Δεν είναι μόνο πλήση εγκεφάλου. Συμφωνώ. Κάποιοι ενημερώνετε. Κάποιοι έχετε βάλει και το κορμί σας μπροστά και στο παρελθόν και μετά. Και αυτό είναι και ο λόγος που σας δίνω συνέντευξη, κύριε Παπαδάκου. Έτσι. Γιατί μου έχουν ζητήσει και αρκετοί συνάδελφοι. Δεν μιλάτε συχνά, έτσι. Αλήθεια. Ναι, όχι, δεν μιλάω συχνά. Και δεν μιλάω συχνά από επιλογή και από συνείδηση. Δεν μιλάω συχνά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να Εγώ, αν δεν εκτιμώ αυτό που κάθεται απέναντί μου, δεν του δίνω συνέντευξη. Και ξέρετε, εγώ τα λέω έτσι όπως είναι. Γιατί έτσι έχω μάθει. Και δεν πρόκειται να αλλάξω. Γιατί εγώ και μετά που θα φύγω από εδώ, γιατρός θα είμαι. Το ψωμί μου θα το βγάζω όπως το βγάζα και πριν και δεν έχω ανάγκη κανέναν τους. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάω να κάνω εγώ καριέρα από το πράγμα εδώ πέρα. Εδώ είμαστε λειτουργοί. Εδώ ήρθαμε να προσφέρουμε. Εδώ ήρθαμε να φύγουμε και να λένε ναι, αυτοί περάσανε με τον ξαδό και αφήσαν 10 πράγματα που δεν μπορούν να τα αλλάξουν οι άλλοι. Που δεν μπορούν να τα αλλάξουν γιατί είναι καλά για τον κόσμο. Γιατί είναι καλό, αλλάζει δύσκολα. Αλλά εσύ, σαν μηχανισμό και οι συνάδελφοί σας, ας πούμε, έτσι, έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι από το 10 μέχρι το 15 είχαν βγάλει το σκασμό. Κάνε τουμπεκί ξυλοκομμένο σε ό,τι βάρβαρα μέτρα έπαιρναν ή τα δικαιολογούσαν, έτσι. Και αυτή τη στιγμή ανακάλυψαν την καταστροφή τη μνημονιακή μετά το συμβασμό του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2015. Που αναγκαστήκαμε να πάρουμε κάποια μέτρα, όχι γιατί συμφωνούσαμε, αλλά γιατί θα διαλυόταν η χώρα, θα είχαμε ένα χάος, μια κατάσταση εδώ πέρα. Προσπαθούν και μειώνουν ό,τι θετικό κάνουμε. Κάνουν την τρίχα τρισιά σε ορισμένα άλλα πράγματα, δίνουν βήμα σε εκπροσώπους του παλαιού καθεστώτος ή εκπροσώπων του σε διάφορους κοινωνικούς χώρους, προκειμένου να υπονομεύσουν το οτιδήποτε γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί θέλουν να ξαναγυρίσουν, να ξαναφάνε. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Διότι εγώ ξέρω πολύ καλά ότι αν συνέχιζα αυτό που κάναν στο Κελπνό, θα με λιβανίζανε από το πρωί στο βράδυ. Από το πρωί στο βράδυ. Ανέβαινα 6, 8 με 20 εκατομμύρια το χρόνο διαφημιστική δαπάνη για αέρα κοπανιστό. Πώς είναι η δαπάνη του Κελπνό τώρα? Είχε φτάσει αυτή τη στιγμή μηδέν. Αυτή τη στιγμή. Μηδέν. Δεν δίνει. Σε διαφημιστική δαπάνη τέτοια μηδέν. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να διαφημίζει? Όχι, δεν χρειάζεται. Τι να διαφημίσει? Είναι υγειονομικού χαρακτήρα μηνύματα τα οποία πρέπει να προβάλλονται δωρεάν. Πρώτον. Δεύτερον, αν είναι να εκτυπώσει κάποιο υλικό κτλ., θα το εκτυπώσει. Αλλά όχι τα εκατομμύρια τις σελίδες που είχαν βγει, έτσι. Και που υπήρξε και δικογραφία, την οποία τη θάψανε. Έτσι. Υπήρξε και δικογραφία παλιότερα που τη θάψανε. Που μίλαγε για κάτι δαπάνες του τύπου των 2 εκατομμυρίων ευρώ, του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Κομμότριες, μα όχι, όχι, προσέξτε με, για εκτυπώσεις. Και όταν πήγανε οι εισαγγελείς ή το ΣΔΟΕΝΟ, αν θυμάμαι καλά, να δει πού είναι αυτό το πράγμα που κάνει 2 εκατομμύρια εκτυπώσεις το χρόνο, είδε μια γιαγιά, μια κυρία σε ένα δωματιάκι με 2 φωτοτυπικά. Έτσι. Το οποίο οικονομικά τιμολόγια προφανώς. Ναι. Λοιπόν, και το αυτό οποίο το θάψανε. Έχει ήδη γίνει, όχι δεν το θάψανε, γιατί έγινε δίωξη. Μας το ανακοίνωσε η κυρία Παπασπύρου για εικονικά τιμολόγια. Α, έγινε δίωξη. Ναι, όχι, αυτή ξέρετε την ιστορία που είχε γίνει το 2011. Ναι, τώρα την ξαναβγάλανε. Την ξαναβγήκε από την κυρία Παπασπύρου. Λοιπόν,
Να σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Είμαι βέβαιη ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ περαιτέρω. Λοιπόν, και μακάρι να λήξουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Πραγματικά, τώρα κρίνεστε εσείς. Σαφώς. Ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Σαφώς και κρίνεστε. Να τα λήξει. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Έτσι, για να τα λήξει. ΣΥΡΙΖΑ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.